Sky και οι τηλεθεατές μας κατηγόρησαν σκληρά ότι εκμεταλλευτήκαμε τη θέση μας και το γεγονός ότι μας έδωσε και μια εκπομπή ο Sky για να βρεθούμε μαζί, έστω και για λίγο, έστω και στον αέρα να μας βλέπουν όλοι, με τη Βίκυ Κουγιανού. Και πρέπει να πούμε ότι έχουν απόλυτο δίκιο. Άλλωστε, είχαμε ορισμένα τελείως αγωνιώδη ερωτήματα για να τις θέσουμε. Εάν έχω, δηλαδή αυτό θα να σε ρωτήσω βασικά, αν έχω προοπτικές για top model. Αν έχεις προοπτικές για top model. Εγώ δεν θα μιλάω, να απόδειξα εδώ έχω και ένα τέτοιο. Α, κατάλαβα. Όχι, δεν θα ήθελα να έχεις προοπτικές για το top model. Αυτό δεν το κατάλαβα. Για το καλό το επαγγέλμα στο top model. Δεν σου απάντησα. Αν έχεις προοπτικές, σου είπα ότι δεν θα ήθελα να έχεις προοπτικές. Δεν με βλέπεις δηλαδή έτσι φωτεινό να βγαίνω, να έχω έναν φάσμα να προφίλ. Μια χαρά φωτεινό σε φορά στο κίτρινο στο καμισάκι, τη γραβατήλα στη βουάλα. Κάτι λαμπάκια έχουμε βάλει από μέσα. Πολύ ωραίος άνθρωπος, μια χαρά. Δεν έχω πιθανότητες. Και ποιος θα προτιμούσε λοιπόν να είναι top model ή τη ψηλή, νέα, όμορφη και πλούσια αντί κοντός, χοντρός, φτωχός και άσχημος. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να μάθουμε τα μυστικά του επαγγέλματος πριν από εσάς και για εσάς και για εμάς. Βασικό βέβαια είναι να έχεις κάποιο μυαλό για να μπορείς να συνεχίσεις ορισμένα πράγματα, να μπορείς να ανταπεξέλθεις αυτά που θα σου τύχουν στην πορεία. Να μην σαλτάρεις δηλαδή, τι. Όλο και κάτι θα σου τύχει, ξέρεις. Τι μπορεί να σου τύχει. Εντάξει, πολλά μπορεί να σου τύχουν. Επιθέσεις από κόσμο που μπορεί να μην σε πηγαίνει, μπορεί να μην του αρέσεις και να θέλει να σε θάψει, ξέρω εγώ. Υπάρχει και αυτό. Ποιος είναι αυτός, όποιος είναι, άσε μου όνομα, θα καθαρίσουμε εμείς μετά. Θα τους καταγγείλουμε εδώ, θα πούμε και στο κακαουνάκι. Όχι, γενικά μιλάμε. Θα πει διάφορα. Γενικά μιλάμε. Θέλαμε επίσης, επ' ευκαιρία αυτής της ωραιότητας της εκπομπής με τη Βίκυ Κουγιανού, να απευθύνουμε μία έκκληση σε όλες αυτές τις υπέροχες κοπέλες, μοντέλα, μανεκέν, παρουσιάστες, να μην προσπαθούν σόνι και καλά να μας πείσουν ότι εκτός από ομορφιά ο μεγαλοδύναμος της πρίξε και με μυαλό. Γιατί έχει καταντήσει κουραστικό. Γιατί συνήθως βγαίνουν τα top model, απλά model, γενικά τα πολύ γνωστά μοντέλα, και λένε πω πω τι δυστυχισμένοι που είμαι τόσο όμορφη και με έκανε ο Θεός όμορφη και με θαυμάζουν για την ομορφιά μου και κοιτάξτε φωνάζουν έχω και μυαλό. Γιατί γίνεται όλη αυτή η ιστορία, είναι και αυτό το marketing, ότι ξέρετε δεν είμαι μόνο όμορφη, έχω και μυαλό, το λένε στα προκτορία, τους λένε βγείτε, πείτε και αυτό. Όχι, όχι. Είναι, κάνουν αντεπίθεση μάλλον στις επιθέσεις που τους κάνουν. Επειδή τους κάνουν πολλές επιθέσεις, έτσι, στα μοντέλα ειδικά, ακόμα και σε πολύ ωραίες ηθοποιούς κάνουν επιθέσεις και σε πολύ ωραίες παρουσιάστριες. Λένε είναι πάρα πολύ όμορφη, αλλά κάτι πρέπει να έχει άσχημο, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην είναι έξυπνη, είναι χαζή, είναι αυτό. Οπότε και εκείνες λογικά αντεπιτίθονται, δηλαδή λένε κάτι, λένε συγγνώμη, αλλά αυτό που λέτε δεν με εκφράζει, διότι εγώ μπορεί να έχω ένα αλφα μυαλό, είμαι μοντέλο και την χάνει να σκέφτομαι κιόλα. Οπότε. Όχι, απλώς ξέρεις, έχει γίνει λίγο κλισέ. Βγαίνει, εσύ δεν το έχει κάνει νομίζω, αλλά βγαίνει, λέει ότι ξέρετε, δεν είμαι μόνο όμορφη και μην με κοιτάτε. Γιατί να σε κοιτάξουμε, μάνα, μοντέλο είσαι, σε κοιτάμε γιατί είσαι όμορφη. Σαφώς. Γι' αυτό κάνει και αυτή τη δουλειά. Δηλαδή. Και ξεκίνησε να την κάνει σαφώς γιατί είσαι όμορφη και γιατί γι' αυτό σε πληρώνουν. Τώρα, αν έχει μυαλό ή όχι. Και αν ενδιαφέρει κάποιος και κάποιος άλλος δεν τους ενδιαφέρει, αν κάποιος σου θίξει την ερώτηση και σου πει συγγνώμη, εμένα με ενδιαφέρει να λαμβάνεις θέση στην κοινωνία και σε άλλα πράγματα εκτός από το να είσαι όμορφη, τότε θα αντιεπιθεθείς. Λες μας για την Νότια Αφρική και τα λοιπά. Θα πεις συγγνώμη, ναι, αλλά εγώ όχι, πιστεύω... Μας πεις. Όλοι είμαστε υπέρ των μαύρων, παρόλο ότι αυτά μας κάνανε με την Εθνική Ελλάδα. Άσχετο. Έλεος, αμάν με αυτά τα απίστευτα κλισέ που λένε όλες οι ωραίες γυναίκες για το πόσο μισούν το ψέμα, την υποκρισία και την κακία της κοινωνίας. Το ψέμα το σχαίνομαι. Την υποκρισία, όχι. Το ψέμα το σχαίνομαι. Μαζί πάνε αυτά. Δηλαδή, αν είμαι μεγάλη. Δεν τα έχει συνηθίσει. Δεν έχει σημασία αν τα έχει συνηθίσει ή όχι. Μπορεί να τα έχει συνηθίσει και παρόλα αυτά τα σιχαίνεσαι. Δεν παθαίνει ανοσία. Ανοσία παθαίνει. Αυτό δεν μπορεί να σου αλλάξει ότι τα σιχαίνεσαι. Ναι, ανοησία. Το παθαίνει κανένα φορά και ο άνθρωπο. Άσχετο. Θέμο, άσχετο. Όχι, γιατί βλέπω κανένα φορά. Τώρα έχει αρχίσει να συμβαίνει και στου δημοσιογράφου που συμπεριφέρονται λίγο πολύ σαν φίρμε. Μπαίνει σε χώρο, σε κλαμπ, σε τέτοια, όταν καταφέρουμε και μπαίνουμε κι εμεί σε κοινή θνητή. Και είναι όλα τα μοντέλα, οι διάσημοι κτλ. Και φιλάνε ένα τον άλλον και λένε πω πω λατρεία μου και τι όμορφη που είσαι και είσαι κούκλο και είσαι κούκλα. Και από πίσω γίνεται το θάψιμο. Α, εννοεί αυτό το είδου το ψέμα. Αυτό το είδου το ψέμα όντω παθαίνει μεγάλη ανοσία και από εκεί πέρα σου φαίνεται. Μια κίνηση η οποία έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένη ότι θα γίνει. Εγώ μιλάω για ψέμα δυνατό. Έτσι, βαρβάτο. Ναι, αυτό το συχαίνομαι. Γιατί δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσουν τα ψέματα. Δηλαδή, αν θέλω να σου πω, ας πούμε, Θεέ μου, συγγνώμη, σήμερα φαίνεσαι κουρασμένος. Έχεις κύκλους. Γεια σας, εδώ. Να φωνάξουμε το μακιγιάζ. Αν είσαι η κυρία με το μακιγιάζ, παρακαλώ. Πλάκα σου κάνω. Εντάξει, μην κάνουμε και έτσι. Όλοι μας όταν ήμασταν μικροί γράφαμε και ποίηματα. Πλην όμως κανείς δεν μας έδινε σημασία. Και έτσι είχαμε την ισχύα μας. Όμως η Βίκυ. Αυτόν τον, ας το πούμε, ρομαντισμό της, τον πλήρωσε με πάρα πολύ χοντρό δούλεμα από όλο τον κόσμο. Σε πειράζει τότε που γράψανε διάφορα και σε λίγο, είπαμε, ένα αστείο, σε πήραν στο ψηλό με τα ποίηματα, σε πειράξε. Ποιο, ο Κωστόπουλος το είχε γράψει αυτό. Κάτι χαμηλό. Περίμενε.
Κωστόπουλος. Τι έκανα δύο άλλοι. Κάτι διακριτικά είχαμε πει και εμείς, βέβαια. Έχουμε μια δυναμία. Βασικά ο Κωστόπουλος το ξεκίνησε. Ναι. Δεν με πείραξε, όχι. Όχι, είχε βγει σε ποιο περιοδικό που είχε κάνει μια συνέντευξη το λοιπόν ή σε κάποιο άλλο που έλεγε για τα ποίηματα κτλ. Ξέρεις, δεν είναι στο λοιπόν, στο ναι. Και. Στο και. Δεν είναι και πολύ κακό, δηλαδή ξέρει ο κόσμο, δεν στα δουλευρά του. Τώρα εσύ μπορεί να γράφει ποίηματα και να γράφει πολύ ωραία. Αλλά βγαίνει ο άλλο, λέει τώρα Κουγιανού, τι μα λε τώρα με ποίηματα. Γράφει ακόμα. Ναι, γιατί όχι. Δηλαδή είπανε γιατί γράφει ποίηματα. Δεν πειράζει. Α, έχουν δίκιο, ίσως δεν είναι ξανά. Μην αγχώνεσαι, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, μέσα στη ζωή νομίζω είναι αυτά και το έχεις βγάλει και το βιβλίο. Με βλέπεις αγχωμένη. Όχι, σου λέω να μην αγχώνεσαι, αλλά έχεις βγάλει το βιβλίο για τα ποίηματα αυτά. Όχι, δεν έχω βγάλει. Θα το βγάλεις. Δεν ξέρω. Επαναλαμβάνω πάντως την πρόταση που έχω κάνει ότι αν να βγάλεις βιβλίο, εγώ ευχαρίστω θα γράψω τον πρόλογο και θα φέρω τουλάχιστον 10 διανοούμενους από Βέλτσο μέχρι πέρσι Γάλλους, Ινδούς. Άλλους φιλοσόφους. Όχι, δεν ξέρω. Οι οποίοι θα βγουν και θα πούνε. Δεν ξέρω. Πάντως δεν με είχε πειράξει τότε. Ίσως με είχε πειράξει την πρώτη μέρα που το είχα διαβάσει, με είχε πειράξει από την άποψη ότι δεν το είπα για να πω γράφω ποίηματα. Το είχα πει τελείως αυθόρμητα σε μια συνέντευξη που βασικά ήταν συζήτηση. Για να προσέξει, γιατί ο κόσμος είναι στημένος με την καραμπίνα. Να σου πω κάτι. Είναι σαν να βγω εγώ να πω αύριο θα κάνω. Δεν γράφω ποίηματα. Θα κάνω φωτογράφηση μόδα, θα με. Δηλαδή θα γίνει να και λίγο μπάχαλο. Γιατί αν προσέχεις τα πάντα, πάβεις πλέον να είσαι άνθρωπος. Δηλαδή θα πρέπει να σκέφτεσαι τι θα πω τώρα, πού θα κοιτάξω, όχι. Όσο φαν της Βίκης Κουγιανού κι αν είμαστε, επιτέλους έχουμε πήξει με αυτό το χαζοχαρούμενο κάντε την κάμερα. Άρα για έχουμε καμιά ελπίδα να τη δούμε πουθενά αλλού. Τηλεπαιχνίδι το αποκλείουμε. Το αποκλείουμε. Mm. Σε μια εκπομπή σαν το Knockout, μπορεί να έρχεσαι εδώ, να βάζουμε στη μέση κανένα δύο καλεσμένους. Και να αρχίσουμε και να βαράμε. Χτυπάμε, σωστά, μαζί. Γιατί αντί να είσαι μόνη σου και να σε βαράνε, γιατί να με βαράσει του άλλου. Ναι, τι θέση... εννοεί, α πούμε εδώ, ότι είμαι μόνιμα εδώ και με βαράσει εσύ. Όχι, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ, αλλά είναι η θέση ασφαλεία. Γι' αυτό ήρθα. Το να είσαι δημοσιογράφο είναι η πιο σίγουρη θέση ασφαλεία σήμερα. Δεν ξέρω. Συνήθω οι όμορφε και διάσημε παραπονούνται και διαμαρτύρονται για το πώ τι αντιμετωπίζει ο τύπο. Αν μη τι άλλο, η Βίκη παράπονα του δημοσιογράφου δεν θα έπρεπε να έχει. Και αν έχει, θα τι πέρασαν στο νοκάουτ. Έχει καλέ σχέσει με του δημοσιογράφου. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Καλό είναι αυτό, γιατί συνήθως. Συνήθως υπάρχουν μερικοί που είναι πάρα πολύ συμπαθητικοί. Το στείλω. Και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι συμπαθητικοί. Λογικά πράγματα. Γιατί παθέστατε. Εντάξει, αυτούς που είναι συμπαθητικοί τους συμπαθούν. Το ερώτημα. Τι ελπίδες έχει η ανθρωπότητα. Και ειδικότερα, τι ελπίδες έχει το σημαντικότερο τμήμα της ανθρωπότητας. Δηλαδή οι άντρες. Όταν ρωτάς τη Βίκη. Τι σημαίνει σεξ και παίρνει μια ασαφέστατη απάντηση. Τι ήταν αυτή η φοβερή απάντηση, κάποιοι σε ρώτησαν τι είναι σεξ και είπε τίποτα. Ναι, έτσι μου ήρθε το εκείνη τη στιγμή. Σημαίνει τίποτα. Τι σημαίνει αυτό, το τίποτα. Σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα, έτσι. Βασικό είναι, πολύ βασικό. Απλά εκείνη τη συγκεκριμένη εποχή που μου πήραν τη συνέντευξη, μπορεί για μένα να σημαίνει πολύ πιο πολλά το να είσαι ερωτευμένο και να κάνει έρωτα. Γιατί έχει έναν κάποιο διαχωρισμό. Όχι, δεν σημαίνει τίποτα. Άλλο σεξ, άλλο έρωτα. Άλλο γάμο. Τελείως. Με ερώτηση. Άλλο. Τελείως. Δηλαδή, άμα παντρεύεσαι πάνε όλα και ο έρωτας και το σεξ και όλα αυτά. Όχι, δεν πάνε. Δεν έχεις παντρευτεί. Όλα μαζί πηγαίνουν αυτά. Αλλά είναι ανάλογος. Αν είσαι έτοιμος και θες να παντρευτείς, παντρεύεσαι. Αν δεν είσαι έτοιμος, δεν παντρεύεσαι. Απλό. Είσαι τώρα. Έτοιμη να παντρευτώ. Ναι. Δεν νομίζω ακόμα. Υπάρχουν ακόμα ελπίδες που μπορεί να τρέφει.